λόγω της ανακυψάσης πέρσι ως μειόφιλε βέβαια απορίας δια το αν η εορτή της Υπαπαντής είναι αργία, αν έχει καθιερωθεί ως επίσημος εορτασμός της ως πολιούχου της πόλεώς μας και τη συγχύσεως της οποίας προκλήθηκε μεταξύ δημοσίου τομέα και της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με το αν θα έπρεπε να δουλεύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ή όχι εκείνη την ημέρα ή αν θα έπρεπε να συμμετάσχουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού μας στην λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος μαζί με τον καθηγητή θεολογίας και συνεργάτη της Μητροπόλεως κ. Ιωάννη Μπουγά ανατρέξαμε σε μια αναζήτηση αρχείων η οποία ομολογουμένως δεν ήταν εύκολη να γίνει γεγονός το ότι είδατε μας πήρε σχεδόν ένα χρόνο. Αναζήτηση στο ιστορικό αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως από των παλαιοτάτων ετών, πράγμα δύσκολο, αφού και ο σεισμός του 1986, αλλά και οι καταστροφές οι οποίες επιλήθαν κατά τις πολεμικές σειράξεις από το 40 ως το 44 και μετά με τον εμφύλιο πόλεμο, κατέστησαν δύσκολη αυτή την αναζήτηση. Εν τούτης όμως, το πείσμα μας έδωσε την δύναμη για να συνεχίσουμε. Και στο ιστορικό αρχείο του Ιερού Ναού της Υπαπαντής και στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων αλλά και τελικά στα γενικά αρχεία του κράτους όπου και ανεβρέθη ΦΕΚ του έτους 1901 όπου καθιερώνεται ο εορτασμός της Υπαπαντής του Χριστού στην πόλη των Καλαμών ως επίσημος θρησκευτική εορτή. Δια της αναζητήσεως και ανεβρέσεως αυτής τεκμηριώνεται ο εορτασμός αυτός, καθότι, σύμφωνα με τον νόμο, εφόσον δεν εξεδόθη άλλο προεδρικό ή βασιλικό διάταγμα ή άλλο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως, το οποίο να τροποποιεί ή να συμπληρώνει το προηγούμενο, αυτό καθίσταται σε ισχύ. Η έκδοση αυτού του ΦΕΚ αποδεικνύει επίσης κάτι ακόμα. Τον σεβασμό, την αγάπη και την τιμή του μεσσηνιακού λαού προς το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, σεβασμός και αγάπη και τιμή, οι οποίες από τότε έκαναν τον λαό να ζητά την καθιέρωση της εορτής της Υπαπαντής ως επισήμου εορτής της μεσσηνιακής πρωτεύουσας της πόλεως των Καλαμών. Αλλά τεκμηριώνεται και κάτι ακόμα. Ο σεβασμός και η συμπόρευση των πολιτικών αρχόντων στο θέλημα του λαού και το γεγονός ότι αφουγκράστηκαν αυτό το θέλημα και από το 1901 προέβη η τότε αρχή στην έκδοση βασιλικού διατάγματος και εν συνεχεία φύλου της εφημερίδας κυβερνήσεως δια του οποίου καθίσταται επίσημος θρησκευτική εορτή η εορτή της Υπαπαντής. Ως εκ τούτου νομίζω ότι δεν υφίσταται άλλος λόγος αμφισβητήσεως περί της καθιερώσεως της επισήμου εορτής. Και νομίζω πως ο δημόσιος τομέας μπορεί να το εκμεταλλευτεί θετικά αυτό, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στις εορτές της Υπαπαντής και όχι απλά να είναι μία ακόμη ημέρα αργίας. Άρα ξεκαθαρίζεται το τοπίο μετά από αυτή την ανακάλυψη που κάνατε. Ασφαλώς. Και πραγματικά νιώθω συγκινημένος σε βαθμό υπερηφανίας χωρίς κομπασμό και εγωισμό, διότι πραγματικά η ιστορία ούτε παραγράφεται, ούτε ξαναγράφεται, αλλά απλά επιβεβαιώνεται.